Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τα νέα του Sky στις 9. Σε πανηγυρισμούς ξέσπασαν οι κάτοικοι της Βοστόνης στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν έμαθαν για τη σύλληψη του 19χρονου που θεωρείται μαζί με τον αδελφό του, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε καταδίωξη, υπεύθυνος για την βομβιστική επίθεση στο μαραθώνιο της πόλης. Ο Τζοχάρ Τζαρνάγεφ, Τσετσένος, εντοπίστηκε μέσα σε ένα σκάφος όπου είχε βρει καταφύγιο, σοβαρά τραυματισμένος και αυτός από τη συμπλοκή που είχε προηγηθεί με τους διώκτες του. Ο τρόμος τελείωσε και η δικαιοσύνη νίκησε, ανακοίνωσε η αστυνομία μετά τη σύλληψή του. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς, όπως είπε και σε διάγγελμά του ο Μπαράκ Ομπάμα, υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ανησυχία όμως υπάρχει και στο Λονδίνο, όπου αύριο διεξάγεται εκεί ο μαραθώνιος με τις αρχές να έχουν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Μετά από ένα εφιάλτη διαρκείας 5 ημερών, γεμάτο πόνο, φόβο και άγχος για την επόμενη ώρα και μέρα, ο νεαρός ύποπτος για τη βομβιστική επίθεση στο μαραθώνιο της Βοστόνης είναι στα χέρια της αστυνομίας. Ήταν 7 το βράδυ τοπική ώρα όταν κάτοικος της οδού Φράγκλιν στο προάστιο Watertown της Βοστόνης βγήκε από το σπίτι του και είδε αίμα κοντά στη βάρκα που ήταν μέσα στον κήπο του. Ανοίγοντας το κάλυμα της βάρκας, είδε μέσα έναν άνδρα βουτυγμένο στο αίμα. Έφυγε γρήγορα και κάλεσε την αστυνομία. Αμέσως το σπίτι περικυκλώθηκε από ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, περιπολικά ασθενοφόρα, ενώ ελικόπτερα πετούσαν πάνω από το σπίτι. Η αστυνομία προσπάθησε μάταια να επικοινωνήσει με τον Τζοχάρ Τσαρνάεφ. Οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων έδειξαν βομβίδες κρότου λάμψης για να αποπροσανατολίσουν τον ύποπτο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών για μια ώρα και τελικά οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ύποπτο που ήταν βαριά τραυματισμένος. We are eternally grateful for the outcome here tonight. We have a suspect in custody. Ο ύποπτος είναι στα χέρια της αστυνομίας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν ακούραστα εδώ και 4 ημέρες. Η πόλη ταλαιπωρήθηκε, αλλά νικήσαμε. Η είδηση της σύλληψης του Τζοχάρ Τσαρνάεφ έβγαλε τα πλήθη στο δρόμο που ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και αποδοκιμασίες για τον Τσαρνάεφ. They got him. I think it's about time. Τον έπιασαν. Καιρός ήταν να τον πιάσουν. Όμως μου φάνηκε ότι τους πήρε πολύ χρόνο. Όλος ο κρατικός μηχανισμός, αστυνομία, πράκτορες, ειδικές δυνάμεις κυνηγούσαν για μέρες ένα 19χρονο παιδί. Οι αστυνομικοί τον μετέφεραν βαριά τραυματισμένο με πληγές στο λαιμό και στα πόδια στο νοσοκομείο. Οι εφιαλτικές ημέρες και ώρες που έζησε η Βοστόνη μετά τη βομβιστική επίθεση που κόστισε τη ζωή τριών ανθρώπων και προκάλεσε το βαρύ τραυματισμό δεκάδων άλλων είχαν τελειώσει. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα, που αντιμετώπισε την κρίση με καρτερικότητα και ψυχραιμία, προχώρησε σε τηλεοπτικό διάγγελμα. On Monday, an act of terror wounded dozens and killed three innocent people at the Boston Marathon. Τη Δευτέρα, μια τρομοκρατική πράξη τραυμάτισε δεκάδες και σκότωσε τρεις ανθρώπους στο μαραθώνιο της Βοστόνης. Τις ημέρες που ακολούθησαν, ολόκληρος ο κόσμος έγινε μάρτυρας μιας ακλόνητης αλήθειας ότι οι Αμερικανοί αρνήθηκαν να τρομοκρατηθούν. Αυτό που θα θυμόμαστε από αυτή την εφιαλτική εβδομάδα είναι η ενότητα και αλληλεγγύη που έδειξαν οι Αμερικανοί. Ο Τζοχάρ Τσαρνάεφ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και φρουρούμενος σε νοσοκομείο της Βοστόνης, όπου νοσηλεύονται και κάποια από τα ακροτηριασμένα θύματα της βομβιστικής επίθεσης που αιματοκύλησε τη Βοστόνη. Αν τελικά επιβιώσει, ίσως η αστυνομία καταφέρει να λύσει το μυστήριο της βομβιστικής επίθεσης που προκάλεσε πανικό και αγανάκτηση στην Αμερική και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πρώτες πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο CNN λένε ότι αν όλα πάνε καλά με την υγεία του συλληφθέντος, πιθανόν αρχικά να ανακριθεί χωρίς την παρουσία δικηγόρου, ενώ το πρώτο ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν οι αρχές είναι ποια είναι τα κίνητρα του φερόμενου δράστη της βομβιστικής επίθεσης και αν είχε συνεργούς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Άννα Καραγιανοπούλου, Διευθύντρια της Φωνής της Αμερικής. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα από Ουάσιγκτον. Είδαμε ότι ο κόσμος εκεί στη Βοστόνη ιδιαίτερα αντιμετώπισε με μεγάλη ανακούφιση. Ξέσπασε σε πανηγυρισμούς όταν έμαθε ότι οι αρχές, οι ιδιωτικές αρχές, οι ειδικές δυνάμεις έχουν συλλάβει το 19χρονο. Να μας πείτε και για το κλίμα που διαμορφώνεται εκεί μετά τη σύλληψη, αλλά στο επίπεδο της ανάκρισης, αν έχουν καταφέρει οι αρχές να πάρουν κάποιο στοιχείο από τον 19χρονο που συνέλαβαν, ή η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια που δεν επιτρέπει ακόμη να έρθουν κάποια συνεννόηση. Ναι, καταρχήν για το κλίμα που επικρατεί, όπως είπατε και εσείς, ανακούφιση, εφορία επικρατεί σίγουρα για το γεγονός ότι βρέθηκαν οι υπεύθυνοι, αλλά βέβαια υπάρχει και ένας προβληματισμός για το γεγονός ότι ήταν εφικτή μια τέτοια επίθεση παρά τα μέτρα ασφάλειας που υπήρχαν, και γι' αυτό τώρα θα υπάρξει έτσι ένας γενικότερος αυτοέλεγχος για το πώς θα μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Όσον αφορά για την κατάσταση της υγείας του, όπως είπατε, ο 19χρονος Τσαρνάγεφ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής ανάκρισή του, οπότε δεν ξέρουμε ποια είναι τα κινητρά του, αν υπήρχαν κάποιοι που τον βοήθησαν, αν οι δύο αδελφοί έδρασαν μόνοι, αν και τελευταίες πληροφορίες από πηγές προσκύμενες στο FBI αναφέρουν ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο αδελφοί έδρασαν μόνοι τους, δεν είχαν άλλους συνεργούς. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται και θα δούμε αν αυτό όντως επαληθευτεί. Αυτό ήταν μια διαρροή από πηγές προσκύμενες προς το FBI, οι οποίες λένε ότι οι αδελφοί έδρασαν μόνοι τους χωρίς συνεργούς. Όταν βέβαια γίνει εφικτή η ανάκρισή του από τις αρχές και βελτιωθεί λίγο η κατάσταση της υγείας του, θα επιβεβαιωθεί αν όντως αυτό ισχύει. Γιατί μαθαίνουμε πως ακόμη τρία άτομα εξετάζονται από τις αρχές για να βρεθεί εάν και κατά πόσο είχαν κάποια σχέση με τους δράστες, και τα αναπάντητα ερωτήματα στα οποία αναφερθήκατε και εσείς. Μίλησε και ο πρόεδρος Ομπάμα στο διάγγελμά του. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν. Εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω το θέμα της ανάκρισης τριών ατόμων, αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχουν πηγές του FBI οι οποίες λένε ότι πρόκειται μάλλον για δύο άτομα που έδρασαν μόνοι τους. Με καθοδηγητή, αν θέλετε, το μεγάλο αδελφό και τον μικρό αδελφό να ακολουθεί το παράδειγμα του μεγάλου. Επειδή καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να περνάμε από φίλτρο όλες αυτές τις διαρροές και είναι και ελάχιστες οι πληροφορίες από τις αρχές. Μία επίσης πληροφορία που έχει δει το φως δημοσιότητας ήταν ότι οι Ρώσοι, με κάποιο τρόπο, οι ρωσικές υπηρεσίες είχαν πληροφορήσει τους Αμερικανούς για την επικινδυνότητα αυτών των δύο αδελφών. Ακριβώς. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω αποδίδοντάς το σε πηγές προσκύμενες στο FBI, οι οποίες λένε ότι όντως ο μεγάλος αδελφός, όχι και οι δύο αδελφοί, πριν ένα περίπου χρόνο απασχόλησε τις ρωσικές αρχές, οι οποίες είχαν ενημερώσει τις αμερικανικές αρχές, είχαν ενημερώσει το FBI για ύποπτη συμπεριφορά του στη Ρωσία και για επαφές του με εξτρεμιστικά στοιχεία του τσετσενικού κινήματος. Αλλά οι αμερικανικές αρχές κατά κάποιο τρόπο αντιφυλάσσουν κάποιο σκεπτικισμό προς τις ρωσικές αρχές λόγω του παρελθόντος τους με την κατάσταση στην Τσετσενία. Αλλά η ίδια πηγή προσκύμενη στο FBI λέει ότι παρόλο το σκεπτικισμό τους έναντι των ρωσικών αρχών, έψαξαν εκείνοι τα στοιχεία που είχαν, που τους έδωσαν οι ρωσικές αρχές και άλλα στοιχεία που είχαν εκείνοι, και δεν κατάφερα να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα που να λέει ότι οι δραστηριότητες του μεγάλου αδελφού, αυτού που σκοτώθηκε, του 26χρονου, θα... Εγκυμονούσε κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Να προχωρήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, ήταν τέτοιες που θα έπρεπε να διερευνηθούν εντονότερα από τις αμερικανικές αρχές. Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το χαρακτήρα αυτών των δύο ανθρώπων που κατηγορούνται, γιατί κατηγορούμενοι είναι. Ο ένας είναι βεβαίως νεκρός, κατηγορεί το 19χρονος ότι έβαλε τις βόμβες στο μαραθώνιο.
Ο θρήνος για τα θύματα από την διπλή επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστόνης δεν έχει τέλος. Η αμερικανική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη. Ποια ήταν τα κίνητρα των υπόπτων, του 19χρονου Τζοχάρ και του μεγαλύτερου αδερφού του Τάμερλαν? Συγγενείς και φίλοι κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις για τα δύο αδέρφια που μετανάστευσαν με την οικογένειά τους από την Τσετσενία στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από μία δεκαετία. Ο θείος τους υποστηρίζει ότι επηρεάστηκαν από το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Μετά την επίθεση στο λογαριασμό του στο Twitter, ο Τζοχάρ Τσαρνάεφ δεν έδειχνε κανένα σημάδι μεταμέλειας. «Δεν υπάρχει αγάπη στην καρδιά αυτής της πόλης. Να είστε ασφαλείς», σχολίαζε ο Τζοχάρ. Και δύο ημέρες αργότερα έγραφε «Είμαι ένας τύπος χωρίς ίχνο στρες». Στην σελίδα του σε ένα ρωσικό κοινωνικό δίκτυο όπως το Facebook, ο 19χρονος Τζοχάρ περιγράφει σαν κοσμοθεωρία του το Ισλάμ, σαν τα πιο σημαντικά πράγματα στην ζωή, την καριέρα και το χρήμα. Ο Τζοχάρ Τσαρνάεφ απέκτησε την αμερικανική υπηκότητα τον Σεπτέμβριο του 2012. Από το Λύκειο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, εξασφαλίζοντας υποτροφία ύψους 2.500 δολαρίων και στη συνέχεια γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο. Φίλοι και καθηγητές λένε ότι δεν είχαν διαπιστώσει κάτι ανησυχητικό. He went to parties with, you know, other students. He was a wonderful kid. We're proud of him. You know, he was an outstanding athlete. He was Μιλώντας στην ρωσική τηλεόραση, ο πατέρας των υπόπτων εξέφρασε την άποψη ότι κάποιοι έστησαν παγίδα στα παιδιά του. Someone framed them. I don't know who exactly did it, but someone did. And being cowards, they shot the boy dead. There are cops like this. Το 2011 το FBI είχε ανακρίνει τον μεγαλύτερο αδερφό Τάμερλαν Τσαρνάεφ κατόπιν αιτήματος ξένης κυβέρνησης. Η υπόθεση τότε μπήκε στο αρχείο επειδή δεν προέκυψαν ανησυχητικά στοιχεία. In our house, nobody talked about the terrorism, and my son Tamerlan really was got involved in the religion, religious politics 5 years ago. He was controlled by FBI like for three five years. They knew what my son was doing. They knew what actions and what the sites on internet he was going. How could this happen? How could they were controlling every step of him. Never ever this is not true. My two sons are innocent. Ο 26χρονος Τάμερλαν ήταν παντρεμένος και είχε ένα μικρό κοριτσάκι. Εμφανιζόταν ως πιστός μουσουλμάνος. Στο διαδίκτυο είχε αναρτήσει πολλές φωτογραφίες από τις προπονήσεις του στην πυγμαχία, λέγοντας ότι ήθελε να αγωνιστεί με την Ολυμπιακή Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα ερωτήματα που αντιμετωπίζει τώρα η αμερικανική κοινωνία είναι αμήλικτα. Why did young men who grew up and studied here as part of our communities and our country resort to such violence? How did they plan and carry out these attacks and did they receive any help? Τώρα αυτή η βομβιστική επίθεση στο Μαραθώνιο της Βοστόνης έχει προκαλέσει, όπως είναι φυσικό, ανησυχία. Έχει κινητοποιήσει τις αρχές και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς αύριο διεξάγεται στο Λονδίνο Μαραθώνιος με μέτρα πολύ αυστηρά, μέτρα ασφαλείας πολύ αυστηρά. Ο Θανάσης Γκαβός από το Λονδίνο. Θανάση. Σπύρο, καλησπέρα από το Λονδίνο. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους πως δεν υπάρχει η παραμικρή σύνδεση μεταξύ των επιθέσεων στη Βοστόνη και του Μαραθώνιου του Λονδίνου, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κάποια συγκεκριμένη απειλή κατά της αυριανής εκδήλωσης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αλλαγή στο επίπεδο συναγερμού, υπάρχει αναβαθμισμένο σχέδιο ασφάλειας, το οποίο θα ισχύσει μάλιστα παρά τη σύλληψη και του δεύτερου δράση στην Βοστόνη. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε αύριο στους δρόμους του Λονδίνου 40% περισσότερους αστυνομικούς σε σχέση με τα συνηθισμένα μέτρα ασφαλείας στο Μαραθώνιο της πόλης. Αυτοί οι αστυνομικοί, αρκετές εκατοντάδες, θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα είναι ορατοί από τους συγκεντρωθέντες, ακριβώς για να είναι πιο μεγάλο το αίσθημα ασφάλειάς τους και καλύτερη αστυνόμευση φυσικά. Δεν θα υπάρξουν ωστόσο πρόσθετοι έλεγχοι σε τσάντες και σακούλες, αλλά θα υπάρχουν επίσης ορατά πολλά εκπαιδευμένα σκυλιά στον εντοπισμό εκρηκτικών υλών. Επίσης θα υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί με πολιτικά ανάμεσα στο πλήθος,
και οι ειδικές δυνάμεις της Scotland Yard έτοιμες να επέμβουν ανα πάσα στιγμή. Και αυτό βέβαια διότι αύριο στο Λονδίνο θα συρρεύσουν 36.000 δρομείς. Υπολογίζεται ότι ο κόσμος που θα είναι στους δρόμους της πόλης θα είναι γύρω στις 650.000, παρατεταγμένος κατά μήκος της διαδρομής που περνάει από τα περισσότερα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα της πόλης, όπως το Big Ben, το Tower Bridge, ενώ βέβαια και η γραμμή τερματισμού είναι ακριβώς μπροστά από το παλάτι του Buckingham. Το παλάτι του Buckingham που επιβεβαιώνει ότι ο πρίγκιπας Χάρη, όπως ήταν προγραμματισμένο, θα βρίσκεται στο μαραθώνιο για να απονείμει τα μετάλλια στους νικητές, την ώρα που οι δρομείς καλούνται από τους διοργανωτές να φορούν ένα μαύρο περιβραχιόνιο ή κάποια άλλη ένδειξη πένθους για τα θύματα της Βοστόνης. Θα τηρηθεί μάλιστα και σιγή 30 δευτερολέπτων. Μάλιστα. Κρατάμε πάντως αυτό που λες, περισσότερα μεν μέτρα ασφαλείας. Από την άλλη, οι μυστικές υπηρεσίες Βρετανίας λένε πως δεν έχει φτάσει σε εμάς συγκεκριμένη απειλή για το μαραθώνιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.